κομμάτι το έκανα πάρα πολύ καλά. Ήσουν καλή, ήσουν καλή. Πρέπει να κάνουμε πρόβα. Πήγα σήμερα στη μαμά μου, φτιάξε ένα παντελόνι. Δεν καταλαβαίνεις, το ζηλέψεις πάρα πολύ. Τι εννοείς, δεν θα βάλουμε αυτά που είπαμε? Ναι, αλλά μου φτιάξεις το δικό μου σήμερα. Δεν θα φτιάξεις αυτό που είπαμε? Ναι, αλλά δεν μου το είχε φτιάξει. Σήμερα μου το φτιάξει και το δοκίμασα. Α, ωραίο. Είμαι ένας κούκλος. Ένας κούκλος. Γιατί δεν με παίρνεις τηλέφωνο πια? Βασικά ήθελα να καταλάβετε και χαλάσει το κινητό και μετά παρέθηκα να επικοινωνήσω μαζί σου. Ναι, κατάλαβα. Και δεν επικοινωνώ με ανθρώπους. Οπα. Είδα το λίγο μικρό παίος που έφτιαξες. Το έφαγα αυτό. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε κάτι νέο. Ωραία. Α, βλέπω. Πες μου, τα τρία πιο ενδιαφέρον πράγματα που έχεις κάνει αυτές τις δύο εβδομάδες. Καταρχήν, δάγκωσε ένα σκύλο στο σκύλο μου. Δεν με αλακά, μη γελάς. Τα τρία πιο ενδιαφέρον. Τα κρατάω κανένα. Ωραία, δεν έχω νέα. Θα σου πω κάτι που δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο και δεν στο έχω πει. Εκεί ήταν στο νοσοκομείο, Τάκο, τρεις μέρες. Εντατική. Μαλάκα, μη γελάς! Είναι σοβαρά. Ναι! Η μπροστά μου έγινε, νόμιζα ότι θα με σκοτώσει. Και τώρα? Είναι καλά. Τότε τσάπα το άγχος. Ναι, αλλά το δεν στο είχα πει, το είπα. Λοιπόν, έλα, πες τρία πράγματα που έχεις ανακαλύψει για τον εαυτό σου στη διάρκεια του ενός αυτού μήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι μόνη μου. Πάρα πολύ. Δύο. Πάρα πολύ. Δύο. Πράγματα που έχεις ανακαλύψει για τον εαυτό σου ή τρία ενδιαφέρουσα πράγματα. Ενδιαφέροντα. Που ανακάλυψες για σένα. Που ανακάλυψες για σένα. Ωραία. Νούμερο δύο. Κάνω όσα 5 χρονών όταν είμαι γύρω από τον πατέρα μου. Αυτός πόσο κάνει? Συνέχισε. Τρία. Τρία. Τι να πω. Δεν είμαι καθόλου δημιουργική. Καθόλου. Μπορώ να κάθομαι σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου θέλουν να κάνουν πράγματα, να δημιουργούν. Καλά. Όλοι έτσι το ιστορία και κάντε και κάντε. Και άμα βάλεις μια κάμερα να τους πιάνει όλο το 24ωρο, είναι με τα πόδια. Όχι, εγώ λέω για αυτούς που είναι εδώ στο σπίτι. Αυτοί όλη μέρα κάνουν πράγματα. Α, βλέπεις, αυτή είναι αλήθεια. Okay. Ναι, αυτή είναι αλήθεια και εγώ κάθομαι και βλέπω τηλεόραση όλη μέρα. Λοιπόν, για πες μου εσύ για σένα. Που ανακάλυψε για μένα. Ναι. Λοιπόν, είμαι τρομερή μαγείρισα. Αυτό το ξέραμε. Δεν είναι κάτι που ανακάλυψε τώρα. Ωραία, ωραία, τον προχωράω. Λοιπόν, για μένα ότι δεν θα με πείραζε να κάθομαι μόνος μου σε όλη μου τη ζωή. Αυτό. Ήξερα ότι μ' αρέσει μοναξιά, αλλά ενθουσιάστηκα που δεν έχω κατάθλιψη και μ' αρέσει που είμαι μόνος μου. Τέλειο. Το ήξερα και αυτό που θα σου πω τώρα. Είμαι πάρα πολύ παστρικιά με την καθαριότητα, αλλά πιο πολύ από όσο νόμιζα. Δηλαδή, μπορώ να ξαπλώνω το βράδυ να κοιμηθώ και σηκωνόμουν να βάλω σκούπα γιατί θυμόμουν κάτι που είχε πέσει κάτω. Μία αγωνία που είχε, δεν είχε κάνει καλά. Και ναι. Αλλά βέβαια αυτό υπήρχε και πριν. Απλά τώρα το κάνεις focus πιο πολύ εκεί, επειδή είσαι όλη μέρα. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Αυτό λέω και εγώ. Αλλά φοβάμαι γιατί άμα γεράσω θα είμαι μια γιαγιά που θα κυνηγάει την κόρη. 100%. Ναι. 100%. Και ένα άλλο που ανακάλυψα για μένα. Το τρία είναι δύσκολο. Ναι, γιατί δεν. Δεν μου λείπουν εύκολα οι άνθρωποι. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άντε, για. Όχι, δεν εννοώ ότι δεν μου λείπεις. Εννοώ ότι τους σκέφτομαι, αλλά δεν. Εντάξει, είναι και ένας μήνας μόνο. Δεν ένιωσα αλλά την ανάγκη. Καλά, μόλις τους δω απ' έξω, σίγουρα θα χαρώ πάρα πολύ, αλλά είμαι καλά. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα χαρείς καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι όταν πάμε μαζί με κόσμο θα έχουμε αγοροφοβία τρελή, όχι μόνο εμείς, όλοι. Όλοι, Μην με κουμπάσεις, είμαστε έτσι. Όχι μόνο αυτό, ότι και καλά αυτό το small talk, ειδικά εμείς που στην πίστα μας είχαμε μάθει να το κάνουμε. Ναι, ότι ναι. Ότι τι κάνεις, που εμείς ούτως ή άλλως δεν το κάναμε τόσο πολύ. Καλά, ναι. Αυτό το PR leak, τύπου τα νέα σου, αλλά... Ναι, ναι, τι κάνεις. Ναι, ναι, ούτε καν. Δηλαδή, μόνο που το σκέφτομαι, κουράστηκα, θέλω να κάτσω τώρα από την τηλεόραση. Κι εγώ θα γίνουμε όλοι πιο από μακριά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Επίσης, δεν έχω κάνει καθόλου γυμναστική, ούτε μία. Κοίτα. Ναι, αλλά χορεύεις, ρε Τάσο. Πού?
Ανεβάζεις κάτι TikTok. Εντάξει, ναι, καλά. Το πιο κουραστικό δεν ήταν ο χορός, ήταν αυτό με τη σκούπα που χοροπήδαγα πάνω στη σκούπα. Ναι, το είδα που μετά τράβηξες μία εβδομάδα. Κάτι... Ναι, μία εβδομάδα είχα πιαστεί. Αυτό. Και για πες. Τι άλλο. Τι είναι το πιο άσχημο πράγμα πάνω σε αυτές τις μέρες. Το πιο άσχημο πράγμα. Η μούρη μου, έχω βγάλει πάρα πολλά σπυριά. Πάρα πολλά. Κοίτα. Επειδή δεν σε βλέπει καθόλου ο ήλιος, πιστεύεις. Όχι, με βλέπει ο ήλιος. Κάθομαι έξω. Α, ωραία. Έχω μαυρίσει λίγο. Δεν φαίνεται, αλλά έχω μαυρίσει λίγο. Αχ, μου λείπει το σολάριο. Εσένα, τι είναι το πιο άσχημο πράγμα πάνω σου. Νομίζω πως και η τριχοφυΐα μου. Α, δεν ξυρίζεσαι. Βαριέμαι να ξυρίζω μόνο την ώρα και με πιάνει φαγούρα στα βυζιά μου, πιάνει φαγούρα στα μπούτια μου, δεν μπορώ. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς αισθάνεσαι που θα ξεκινήσουμε δουλειά την άλλη εβδομάδα. Αλήθεια. Λοιπόν, επειδή με έχουν πιάσει, θα σου πω. Θέλω εσύ πάρα που πολύ... έχεις και άσμα. Αυτό. Άσθημα. Άσθημα. Λοιπόν, εγώ τώρα που ξεκινάμε, χαίρομαι πάρα πολύ. Γενικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι, αλλά το Just Do Vast θα ξεκινήσει πάλι την παραπάνω εβδομάδα, θα παιχτεί. Μετά τις 23 κάπου εκεί. Εγώ, ξέρεις τι, χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά έχω εθιστεί με το σπίτι μου, οπότε δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσω πάλι να βγαίνω για να πάω να κάνουμε το γύρισμα. Επίσης, επειδή έχω το άσθημα και έχω αλλεργία, δεν μπορώ να ανασάνω καλά αυτές τις μέρες. Οπότε ούτως ή άλλως. Ναι, ούτως ή άλλως δεν μπορούσα και ακόμα είναι χειρότερο. Οπότε, τώρα δεν ξέρω πώς θα είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κάνω κάτι, βέβαια, έτσι. Ναι. Αυτά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Δεν έχεις, Δεν φοβάσαι, δηλαδή. Εγώ εσένα σκέφτηκα. Κοίτα, φοβάμαι. Τι να σου πω. Και τώρα, καλά πλέον... Σήμερα έμαθα τον πρώτο μου γνωστό που έχει κορονοϊό. Ποιον? Δεν το ξέρει. Α, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω κάποιον κοντινό μου. Ένα που ξέρω που είχε κορονοϊό στην πολυκατοικία που έμενε, γνωστού μας τέλος πάντων, θέλω να το κάνουν έξω, να τον διώξουν για να μην κολλήσει και τους υπόλοιπους. Λες και είναι ρατσιστικό είναι ο κορονοϊός πια. Ναι, τι είναι. Ναι, γι' αυτό δεν το λέει κανείς από τη μία. Ναι. Δηλαδή, όποιος και να έχει, δεν το πει εύκολα γιατί μαλάκα θέλουν να σε διώξουν, να τους κολλήσει. Είναι καθυστερημένοι όλοι. Και άμα κάποιος έχει κορονοϊό από όλους εκεί, τι θα κάνουμε εμείς. Θα τον κολλήσουμε και θα πεθάνουμε. Α, ωραία. Δεν ξέρω αν έχουν κορονοϊό. Τι να σου πω. Θα κάνουμε 2 εβδομάδες γυρίσματα και πάλι θα σταματήσουμε. Για να μας και πάλι θα πεθάνουμε. Και θα μπούμε σε καραντίνα όλοι μας. Να κάνουμε τζάστα του βάσα το σπίτι. Από ένα ξενοδοχείο. Θα γίνουμε Big Brother. Γιατί δεν βάζουν στο Big Brother όλους τους αρρώστους του κορονοϊού για να μην έχουν και πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ αστείο. Να βλέπουμε και τα συμπτώματα, να ξέρουμε πώς είναι. Να σου πω, βλέπεις καθόλου crime TV τώρα που είναι όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Δηλαδή, είσαι από τους ανθρώπους που τώρα έχει εθιστεί με τις ταινίες και τις σειρές που έχουν να κάνουν με πανδημίες και με murders και με τέτοια. Είσαι από αυτούς που βλέπουν κάτι τελείως διαφορετικό για να ξεχαστούν. Εγώ, επειδή είχα πολύ αγάπη με τα sci-fi και τα zombie, έχω δει όλες τις ταινίες αυτές πριν τον κορονοϊό. Ναι. Οπότε δεν είχαν μείνει άλλες. Πάει το πρώτο κομμάτι. Για 2 εβδομάδες δεν έβλεπα ταινίες, δεν μπορούσα να κάτσω να δω. Αισθανόσουν ότι έπρεπε να κάνεις κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Και ξεκίνησα πριν 1 εβδομάδα να βλέπω ταινίες και πράγματα. Βλέπω ό,τι να είναι και έχω κλάψει και πάρα πολύ. Είδα αυτό το θαύμα στο κοινή 7. Το έχεις δει? Όχι, δεν θέλω να βλέπω ταινίες που κλαίω. Είναι και με μια γιαγιά. Λοιπόν, όχι. Και φώναζα μόνος μου, πονάω και η καρδιά μου και να πάθω καρδιά από το κλάμα. Όχι. Τώρα, π.χ. είδα μια αστυνομική, δεν έχω πλώ. Βλέπω ότι να είναι, ό,τι θα βλέπα και πριν. Α, οκ. Γιατί το ρωτάω αυτό στους φίλους μου, ρε παιδί μου. Γιατί έχω μια φίλη, την Ελένη, η οποία μου λέει δεν μπορώ να βλέπω πια βαριά πράγματα, θέλω να βλέπω μόνο μαλακίες. Για να περνάει η ώρα. Είναι άλλοι που έχουν πορωθεί τώρα με αυτά τα πράγματα και βλέπουν μόνο τέτοια. Ωραία. Να κάνουν. Εγώ να σου πω τι βλέπω. Ναι. Σίγουρα μισή ώρα τη μέρα με 40 λεπτά βλέπω έναν Κινέζο, Κινέζος γυρωτίνας και σωμάτης, που πηγαίνει στην ξηρασία, σκάβει μια τρύπα, πετάει μέσα μέντος και κοκακόλα και φάντα και βγαίνουν ψάρια. Koi fishes.
Εννοείς. Λοιπόν, πάει σε μια ξεραμένη λίμνη, η οποία από κάτω έχει λάσπη όμως. Δηλαδή από πάνω έχει ξεραθεί, έχει κάνει αυτό τα cracks και από κάτω έχει ακόμα λίγο υγρασία. Κάνει λοιπόν αυτό τρύπα με το χέρι του και είναι σαν πυλό αυτό. Και αυτό έχει λίγο νεράκι από κάτω και ρίχνει μέσα εκεί Μέντος ή Coca-Cola για να πιει κάτι. Να ανοίξει, ναι. Ναι. Και τα ψάρια που είναι κρυμμένα κάτω από το χώμα πετάγονται έξω και βγάζει δεκάδες, εκατοντάδες. Και πού θα πάει. Τα πουλάνε, κόι, φρύση, το κόι, το ψάρι που τρώνε. Α, τύπου θα μαζί τα ψαρεύει, τύπου. Ναι. Αλλά να σου πω, αυτά τα ψάρια δεν είναι τώρα λίγο συχαμένα να τα φας. Είναι. Τα ψάρια αυτά είναι συχαμένα για τους Κινέζους. Τα ψάρια. Είσαι καθυστερημένη τελείως. Είσαι καθυστερημένη. Και μετά βλέπω μια άλλη Κινέζα, η οποία πάει και ανοίγει μεγάλα κοχλίδια και μαζεύει μαργαριτάρια χρωματιστά. Και είμαι και εγώ με το άγχος. Πόσα θα έχει μέσα, τι χρώματα θα έχει. Βρίσκει ένα ροζ, τρελαίνομαι. Βρίσκει ένα μπλε, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι έχω πάθει με αυτά. Πάρα πολλές ώρες. Αυτά που τα βρίσκεις. Μου τα βγάζει στο YouTube. Και τώρα τελευταία ακολούθησα και μια τύψα που έχει στην αυλή της και μια πενταριά αλεπούδες. Αλεπουδάκια, αλεπούδες. Και κάνω. Έτσι κάνω. Να σου πω, το είδες στο Tiger King που λένε όλοι ότι είναι φανταστικό. Τι. Έχει βγει μια σειρά στο Netflix που λέγεται Tiger King. Και όλοι είναι πορωμένοι με αυτή τη σειρά. Εγώ δεν την είδα, γιατί δεν θεώρησα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω. Ένας τύπος που έχει πολλές τίγρες, ρε παιδί μου, και κάθε με τις τίγρες είναι μια άλλη τύψα που έχει αυτή τίγρες και κάτι τσακώνει. Α, εγώ βλέπω έναν στο YouTube που έχει τίγρες, έναν ξανθό με ξανθά μαλλιά. Αυτό, αλλά έχει βγει σειρά στο Netflix γι' αυτόν. Α, όντως, εγώ τον ακολουθώ πολύ καιρό αυτόν και τον βλέπω. Πρώτον είναι κούκλος, ναι, δεύτερον. Ναι. Θέλω να τριφτώ μέσα στην τίγρη και εγώ έτσι. Είναι τέλεια. Ναι. Δεν ξέρω. Και, τα έχω δει και αυτά λοιπόν. Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω για τους Κινέζους. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Τι. Δεν θυμάμαι. Πριν μου πεις για τους Κινέζους, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω. Θυμίζω το στην πορεία. Ξεχάστηκε η κόρη. Εγώ τι ήθελα να πω άλλο. Δεν ξέρω. Να πούμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ένα τραγούδι που σου αρέσει τώρα τελευταία και ακούς πολύ. Δεν ακούω τραγούδια. Ωραίο. Να σου πω γιατί. Γιατί όταν είμαι σπίτι μου, βλέπω... Α! Θυμήθηκα τι ήθελα να σου πω. Λοιπόν, εκεί πέρα που κοιμάμαι, επειδή εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς τηλεόραση, πάντα ανοίγω τη τηλεόραση. Αλλά πάνω δεν έχω ίντερνετ και πρέπει να βλέπω τηλεόραση. Και την ώρα που πάω για ύπνο, έχει στο Μακεδονία TV. Τηλεμάρκετινγκ. Όχι. Mayday. Αυτό που πέφτουν τα αεροπλάνα και μετά προσπαθούν να βρουν γιατί πέφτουν τα αεροπλάνα. Μαλάκα, από τότε που ξεκίνησε η καραντίνα το βλέπω κάθε βράδυ. Το έβλεπα. Άκου, πάντα το έβλεπα αυτό. Ναι. Πάντα προ-Netflix. Έβαζα πάντα Μακεδονία TV γιατί ήταν η ώρα που κοιμόμουν. Και το βλέπω πάντα και πραγματικά μου αρέσει τόσο πολύ. Δηλαδή βλέπεις, πρώτα βλέπεις πώς συγκρούστηκε, τι έγινε δηλαδή. Και ξέρεις, έχουν αυτούς τους κακούς ηθοποιούς που δείχνουν και καλά οικογενειακές ιστορίες. Mm. Τέτοιους ηθοποιούς που λένε, ξέρω εγώ... Did you tell the crew that... Αλλά πολύ κακή ηθοποιή. Και αυτή που λέει, Sir, hold on, please! Και πέθανε όλοι. Είναι φανταστικό. Τέλος πάντων, κάνει crash. Δείχνει πως κάνει crash και μετά βλέπεις επιστήμονες να πάνε και να το αναλύουν. Και από ψάχνουν. Από έγινε, από πού και τέτοια, ναι. Ναι, και ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν τους πιλότους, ψάχνουν τις αεροσυνοδούς, ψάχνουν το μηχανισμό, τις εξωτερικές. Δεν μπορείς να δεις πόσο ωραίο είναι. Το έχω δει, το έβλεπα. Mayday. Mayday. Στην Ελλάδα έχει πέσει ένα αεροπλάνο, το ξέρεις που έχει πέσει, μια φορά. Αυτό που είχε τον ήλιο απ' έξω, σωστά. Ναι, ο ήλιος, η εταιρεία ήλιος. Και λέει ότι λίγο πριν πέσουν αυτοί, επειδή είχε γίνει κάτι με το οξυγόνο μες στην καμπίνα, είχαν όλοι μαστουρώσει, έβγαινε μόνο ένα άλλο υγρό, ένα άλλο αέριο, και ήταν όλοι μέσα στα γέλια και στη χαρά, οπότε όταν έπεσε το αεροπλάνο δεν καταλάβαν τίποτα, γελάγανε. Α, ωραίο. Είναι κάπως βολικό. Και άμα είναι να πέσεις το αεροπλάνο, είναι να πέσεις έτσι. Ξέρεις τι, επειδή αυτό εγώ το βλέπω χρόνια και νόμιζα, επειδή είμαι και λίγο φοβητσιάρα, το ξέρεις, νόμιζα ότι όταν μπαίνω σε αεροπλάνο θα τα σκέφτομαι αυτά και θα φοβάμαι ίσα-ίσα που με έκανε να μην φοβάμαι. Εγώ όταν μπαίνω στα αεροπλάνα σκέφτομαι αν έπεφτω ότι θα είμαι μόνος επιζών και θα πέσω σε ένα απομονωμένο νησί και το σκέφτομαι σαν ταινία για μισή ώρα και περνάει η ώρα έτσι.
Έχεις δει το Lost? Ήταν η πρώτη σειρά που εθίστηκα σαν άνθρωπος. Δεν είναι φανταστική. Δεν καταλαβαίνεις τι εθισμό. Το ξέρεις ότι ήταν και εμένα η πρώτη σειρά που είδα. Το έπαιρνα από το βίντεο κλαμπ σε DVD που τα έχει όλα. Ένα κύκλο. Α, όχι, όχι τόσο πίσω. Εγώ την είδα πολύ μετά, όταν είχε τελειώσει, την είδα όταν είχε βγει στο Netflix στην Αμερική. No. Την είχα δει στα 14 μου, στα 14 κάπου εκεί. Ναι, δεν υπάρχει. Φοβερή σειρά. Και πάντα όταν είμαι σε αεροπλάνο και αρχίζει και κάνει τέτοια, νομίζω ότι θα γίνει το Lost. Ναι, και τι, και πού θα πέσει ρε μαλάκα, στη Σκιάθο ή στο Σαντορίνη, στο Χαλιβόρι. Μα περίμενε, μια στιγμή, μισό λεπτό να πω κάτι. Μάλλον δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες μάλλον το τέλος του Lost. Γιατί έχω τσακωθεί με πολλούς ανθρώπους για το τέλος. Ναι, ήταν όλο το ενδιάμεσο. Ότι αυτό ήταν παράλληλο σύμπαν. Δεν ναι, υπάρχει που θα πάνε. Αυτό το νησί. Δεν κάστε, υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι άμα πέσει το αεροπλάνο θα πάω στο παράλληλο σύμπαν και χαίρομαι μόνη μου ότι θα γίνουν όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι θα πάω στη Σαντορίνη να πέσω, γιατί δεν είναι αυτό το Lost. Λάθος κατάλαβες. Εντάξει, ναι, αλλά αν έπεφτε κάπου, δεν θέλω να πέσει κάπου και να είμαστε, ξέρω εγώ, ζωντανοί κάπου εδώ. Να μην είμαστε κάπου μακριά. Δεν υπάρχει, να μην υπάρχει το μέρος, να έχει και θησαυρούς. Αυτό σου λέω, είναι παράλληλο σύμπαν. Περάσανε μέσα από πύλη. Φοβερή σειρά. Δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο ωραία είναι αυτή η σειρά. Εμένα η αγαπημένη μου σειρά ever είναι το True Detective. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Μεγάλο λάθος. Μόνο η πρώτη σεζόν. True Detective δεν υπάρχει. Τελείωσα τώρα το How to Get Away with Murder. Καλά, απίθανο. Απίθανη τι ψέχνει να υπάρχει. Αχ, ωραία μυρίζω. Καλά, εγώ έχω πλύνει τα πάντα. Έκανα μπάνιο σήμερα. Αχ, μπράβο. Μετά από πόσο καιρό? Δεν θυμάμαι. Εγώ κάνω κάθε μέρα. Αλήθεια λες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ να κάνω μπάνιο. Καλά, δεν μιλάω για το σώμα, μιλάω για τα μαλλιά. Εντάξει, το σώμα το κάνω και εγώ, αλλά το μπάνιο τώρα είναι ολόκληρο story. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα να γελάσεις. Να γελάσω. Το βγάζεις story που σου έλεγα ότι έχεις κάνει και τέτοια εγώ. Το έβγαλε ο παραγωγός του πατέρα μου. Και εμείς δεν το ξέραμε. Και έρχεται μια μέρα σπίτι και λέει: έκανα τώρα αυτούς τους τύπους που τους έκανα viral και τέτοια και το ένα και το άλλο. Και λέει το τραγούδι και λέω: όχι ρε μαλάκα. Και του λέω: αυτό το ξέρεις ότι το έχει κάνει ο φίλος μου ο Τάσος viral και τέτοια. Άσχετο, αλλά ναι. Αυτό. Ο παραγωγός του πατέρα σου. Από εκεί που βγάζει, δηλαδή, φανταζία, έβγαλε και να βγάζει story. Ναι, το πιστεύεις. Τι να σου πω, αυτή είναι η ζωή σου. Γύρω από αυτό θα ζεις. Παράξενο, ε. Τι άλλο. Τι άλλο. Δεν ξέρω. Μας dark τρομερό, πιο πολύ κάψιμο με παράλληλο σύμπαν The Dark. Το έχουμε δει το The Dark. Βέβαια, ναι. Τη δεύτερη σειρά δεν την έχω ούτε δει, εγώ. Αλλά... Μ' άρεσε πρώτη και τελείωση. Μαζί το είχαμε πει ότι μας άρεσε, ναι, τον Dark. Δεν θέλω να δω το δύο, δεν θέλω ξαναδώ συνέχεια, θα αφήσω εκεί πέρα εγώ. Ναι, δεν θες να δεις, δεν θυμάσαι τι έγινε, αλλά το ξέρεις ότι μέσα έχει και τρέιλερ. Έχει τι έγινε στην πρώτη σεζόν, μπορείς να πατήσεις να το δει. Εντάξει, ναι. Εγώ θα το κάνω. Όταν τελειώσω όλα αυτά που βλέπω. Λοιπόν, σε αφήνω να βάλεις αμάξι κανέναν άλλον. Δεν ξέρω αν το μπορώ. Μπορείς. Πέτα με μένα στο διάλογο να πάω. Πατάω πάνω στα ανθρωπάκια. Λοιπόν, άμα κάνεις scroll τα comments, κάνεις scroll τα comments πάνω κάτω. Ναι, πατάω view. Δεν πατιέται. Πρέπει να πετάξεις την εφαρμογή όλη και να ξαναμπείς από την αρχή, γι' αυτό δεν πατιέται. Πατιέται την πρώτη φορά μόνο. Για δες τώρα, εμένα μου το κάνει. Εγώ είμαι και γουρλής, θα στο φτιάξεις τώρα. Τι γουρλής, μαλάκα, κάθε φορά που πιάνω εγώ εσύ κάτι καλάει. Μη σου πω με την κυρία αυτή. Έλα, γεια. Καλά λέει ο Τάσος. Ήτανε γουρλής. Αναστασία Κυριάκ. Ναι! Ναι, γεια σας! Κατάφερες. Γεια σας, από πού μας τηλεφωνείτε, παρακαλώ. Από την εξωτική Αθήνα.
Από την εξωτική Αθήνα, σε ποια περιοχή είστε? Χαλάνδρη με Γέρακα. Χαλάνδρη ή Γέρακα? Είναι σύνορα. Α, είναι σύνορα! Μα δεν μπορώ να το πιστεύω ότι με πήρες από τα σύνορα. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι καιρό έχετε? Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο λένε καταρχήν Αναστασία από ό,τι θυμάμαι? Αναστασία, ναι. Λοιπόν, Αναστασία μου, άκου να σου πω. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έχεις πάρα πολύ ωραία μαλλιά, είσαι βαμμένη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι έτσι κάθε μέρα στο σπίτι σου? Φτιάχνεσαι? Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ πριν. Το κλασικό που φτιάχνομαστε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Και δεν είμαι ρε εσύ. Μόνο μία μάσκαρα έχω βάλει. Εγώ σε βλέπω φτιάχνομαι. Έχεις βάλει και λίγο κάτι, έχεις βάλει εδώ. Και έχεις φτιάξει το μαλλί, έχεις ισιώσει. Δεν είσαι το μαλλί. Το μαλλί είναι κάθε μέρα έτσι. Φτιάχνεις κάθε μέρα μαλλί? Κρατάει δύο μέρες, δεν το κάνω κάθε μέρα. Και το κάνεις κάθε φορά που κάνεις μπάνιο? Ναι. Αλήθεια? Δεν μπορώ αλλιώς, δεν με βολεύει, γιατί έχω πολλά. Ναι. Και θέλω να είναι έτσι λίγα. Δεν μπορώ αλλιώς. Κατάλαβα. Λοιπόν, πες μας λίγο, σου παρακαλώ. Θα σου κάνω τη μία και μοναδική ερώτηση που κάνει ο ένας τον άλλον. Τώρα τι έφαγα? Και κάθε μέρα. Ας να τελειώσω. Και κάθε μέρα έχουμε μία διαφορετική απάντηση. Πες μας τι έφαγε σήμερα. Λοιπόν, εγώ τρώω μόνο απ' έξω. Δυστυχώς. Δεν μπορώ να φάω σπιτικό φαγητό. Γιατί? Και θα είχα πενιρλί. Δεν μου αρέσει. Τι εννοείς? Δεν μου αρέσει. Τι? Τι εννοείς δεν σου αρέσει? Δεν μου αρέσει το σπιτικό φαγητό, δεν μπορώ να φάω. Τρώω μόνο πίτσα, σουβλάκι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μου αρέσει. Τώρα με ποιον μένεις, συγγνώμη, με ποιον είσαι στο σπίτι αυτή τη στιγμή? Είναι διόροφο, είναι ναι. Οι γονείς μου στον κάτω όροφο. Ναι. Οπότε μαγειρεύουνε, αλλά δεν τρώω. Τι μαγειρεύσανε σήμερα οι γονείς σου? Α, δεν ξέρω. Α, δεν ρωτάς καν, απλά παίρνεις απ' έξω. Ναι, δεν είναι. Εσύ δεν δε μαγειρεύεις? Όχι, αφού δεν τρώω, γιατί να μαγειρεύω? Έχεις προσπαθήσει να μαγειρεύσεις ποτέ να δεις αν είναι ωραίο? Μ' αρέσουν πολύ τα φαγητά, ας πούμε, μ' αρέσουν τα κανελόνια. Κανελόνια το παστίτσιο. Έχεις προσπαθήσει να φτιάξεις ποτέ? Και το κοκκινιστό. Όχι, γιατί η γιαγιά μου το κάνει πολύ ωραία, οπότε μου στέλνει τα περάκια και τρώω. Άρα τρώω σπιτικό φαγητό, αλλά μόνο της γιαγιάς. Ναι, μόνο της γιαγιάς. Εντάξει, και αυτό είναι μια φορά το μήνα, δεν είναι, δεν τρώω κάθε μέρα. Δεν μένω με τη γιαγιά. Ναι, αλλά αυτό ρε, εσύ πώς η ζωή σου θα προχωρήσει καλά, δηλαδή πώς θα μπορείς να, δεν μπορείς να τρως κάθε μέρα. Μάλλον δεν θα προχωρήσει καλά. Κάπως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, να μάθεις να μαγειρεύεις. Πρέπει να πας ένα μήνα στη γιαγιά σου. Και να σου μάθει να μαγειρεύεις όλες τις συνταγές. Αυτό θα κάνεις. Ναι. Ελπίζω να ζήσει πολλά χρόνια. Αλλιώς... Γιατί το λες αυτό? Γιατί μετά θα τρώω. Με το που τελειώσει η καραντίνα θα πας στη γιαγιά. Άκουσε με. Με το που τελειώσει η καραντίνα θα πας στη γιαγιά. Και θα πεις γιαγιά, θέλω να μου μάθεις όλες τις συνταγές σου. Είμαι σίγουρη. Ξέρεις, η γιαγιά είναι από Κρήτη και κάνει κριτικές συνταγές πολύ ωραίες. Εντάξει, τώρα με το κριτικό φαγητό θα σε κρίνετε τίποτα. Γι' αυτό μαγειρεύει καλά. Κατάλαβα. Μάλιστα. Να σου πω, γιατί δεν κάνεις κανένα live με Ζόζεφιν, τη φίλη σου? Θα κάνω. Γιατί βλέπω κάνει συνέχεια αυτή, αλλά μαζί δεν κάνετε. Άμα σου πω ότι δεν τα έχω δει. Πρώτη μέρα που αποφάσισα να ασχοληθώ με το... με το Instagram. Ναι. Ναι. Ναι, βαριόμουν. Κατάλαβα. Έβλεπα ταινίες. Εδώ θα κάνω. Ναι. Θα τις στείλω μήνυμα. Περίεργο. Θα κάνω. Για πες, ωραία. Τι άλλα. Τι άλλα. Εγώ δεν βλέπω επίσης Netflix. Γιατί? Είσαι σήμερα, και σήμερα δεν τρώω σπιτικό φαγητό, δεν βλέπω Netflix, τι άλλα. Βγαίνω βόλτες όμως, βγάζω το σκύλο μου έξω. Μπράβο, βγαίνω για περπάτημα. Πού είναι το σκυλάκι σου? Κοιμάται τώρα. Α, μέσα εντάξει. Είναι. Εντάξει, μην το ξυπνήσουμε. Άστο. Εντάξει ρε αγάπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο. Φιλάκια. Έχεις συνέχεια. Έχεις φανταστικά μαλλιά. Φιλάκια. Να είσαι καλά. Τσάου. Για να δούμε. Θα δουλέψει. 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία, μου δώσε ένα μήλο δαγκωμένο. Το έδωσα στην κόρη, έκανε αγόρι, το έβγαλε Θανάση, μου είπε και φαράσει.
Ξέρετε τι νομίζω ότι φταίει, ότι με το που κλείνω το κινητό από κάποιον άλλον, προσπαθείτε να μπείτε μέσα. Και πλακώνετε τόσο πολύ που δεν δουλεύει. Εκτός αν φταίει κάτι άλλο. Μάριε! 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 Δεν δουλεύει. Δεν μπορώ να βάλω άλλον άνθρωπο. Έξω και μέσα. Πάλι! Δύο. Δύο. Γάμω το. Γιατί ρε πούστη μου, γιατί. Ποιος λόγος είναι αυτός που δεν δουλεύει. Hello post. Τον έχεις πεθάνει το Μάριο. Α, πάλι απλά το άλλαξα. Δεν μπορώ. Ε, παιδιά, δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Να το ξανακλείσω και να το ξανανοίξω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό συνέχεια, όλη την ώρα. Τι θα γίνει, δεν μπορώ όλη την ώρα να κάνω αυτό το πράγμα. Βγες και ξαναμπες, άντε βγαίνω και ξαναμπαίνω.